Και από τα θέματα της ψυχικής υγείας στα θέματα του αθλητισμού. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Πατερόπουλο, τον έφορο του τμήματος Στίβου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Κύριε Πατερόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σκέβα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που δίνετε βήμα για άλλη μια φορά στον Εθνικό και στις δράσεις του. Ολυμπιακή Ακαδημία και Εθνικός χέρι-χέρι για δεύτερη φορά, κύριε Πατερόπουλε. Να πούμε λοιπόν τι ετοιμάζετε. Όπως λέμε πολλές φορές, οι άνθρωποι του Εθνικού, ο Εθνικός δεν είναι ένας κοινός σύλλογος επαρχιακός, είναι ένας σύλλογος ο οποίος αφορά 10 τμήματα στην πόλη, περίπου 1.000 οικογένειες. Άρα λοιπόν έχει και υποχρεώσεις εκτός από τα δικαιώματα. Η υποχρέωση είναι η ανάπτυξη σε βάθος του αθλητισμού, αλλά και η ανάπτυξη των αθλητικών ιδεωδών, τα οποία ο Ολυμπισμός τα έχει ούτως ή άλλως. Αυτό το διπλό λοιπόν στόχο αποσκοπεί η διημερίδα η οποία γίνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή 17 και 18 Οκτωβρίου στην πόλη μας, σε συνεργασία για δεύτερη φορά με την Ολυμπιακή Ακαδημία, το Τμήμα Στίβου. Η πρώτη φορά έγινε το Μάιο του 2011, θυμίζω στους Αλεξανδροπολίτες. Θα έχουμε κοντά μας Ολυμπιονίκες, Έλληνες φυσικά, τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Ακαδημίας και πρόεδρο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Ακαδημίας, τον Ισίδωρο Κούβελο. Τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, να τους αναφέρω. Καλό θα ήταν, ναι. Βάσο Βουγιούκα, Ολυμπιονίκη στην Ξηφασκία. Ειρήνη Ινδηλή, Ολυμπιονίκη στη Ρυθμική. Νάσο Γαλακτερό, παγκόσμιο πρωταθλητή στο μπάσκετ. Τον Περικλείο Ακοβάκη, Ολυμπιονίκη στα 400 εμπόδια. Τον Βαλέριο Λεωνίδη, Ολυμπιονίκη στην Άρση Βαρών. Καθώς και τους Θρακιώτες πρωταθλητές μας, την πηγή τη Δεβετζή, τον Κώστα τον Κατσιούδη, τον Κώστα τον Πανιώτη και τον Παραλιομπιονίκη Κομωτινέο, τον Αλέξανδρο Ταξιλδάρη. Κύριε Παντερόπουλε, μας ακούει ο κόσμος τώρα. Μας ακούνε γονείς, πέρα από τα παιδιά που είναι στη μεγάλη οικογένεια του Εθνικού, μας ακούνε και γονείς οι οποίοι δεν έχουν τα παιδιά τους στο Στίβο, δεν κάνουν κάποιο άθλημα. Γιατί αξίζει λοιπόν αυτοί οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, που μπορεί να είναι και κολαπτώμενοι πρωταθλητές, ποιος ξέρει. Γιατί αξίζει να τα πάρουν λοιπόν, να τα φέρουν εκεί και να παρακολουθήσουν τόσο τις δράσεις της διημερίδας, όσο και το τι γίνεται μέσα στον Εθνικό. Ο σκοπός μας, όπως σας είπα, είναι διπλός. Είναι να εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία, την ελληνική περιφέρεια, την Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιφέρειά τους όσον αφορά τις δράσεις οι οποίες κάνουμε εκτός από το Στίβο σε όλα τα άλλα σπορ. Εγώ έχω εδώ πέρα την τιμή να εκπροσωπώ το τμήμα Στίβου. Προσπαθούμε λοιπόν οι δράσεις μας να έχουν διπλό σκοπό, και τον πνευματικό σκοπό και την ψυχική υγεία σε σχέση και με το θέμα που είχατε πριν, αλλά και τη σωματική υγεία των παιδιών, και προσδοκώντας κάποια από αυτά τα παιδιά να ξεχωρίσουν και να φτάσουν και στον πρωταθλητισμό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ τώρα λίγο στην διημερίδα αυτή, η οποία θα γίνει με. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα κιόλας. Με την Ολυμπιακή Ακαδημία, η οποία θα είναι πραγματικά δύο μέρες πολύ γεμάτες. Την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, θα επισκεφτούμε, πιστεύω, όλα τα σχολεία της πόλης, δημοτικά και γυμνάσια, με τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τα παιδιά, τους μαθητές, για να μπορέσουν και τα παιδιά να δουν κάποια πρότυπα αθλητικά, και μερικοί από αυτούς τους μαθητές πιθανόν να θελήσουν να τους μοιάσουν μέσα στους Στίβους. Το απόγευμα της Πέμπτης σε ξενοδοχείο της πόλης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό παραμύθι της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδος με τίτλο «Αξίες Ολυμπιακές από την Ολυμπία προς όλο τον κόσμο, ένα μαγικό ταξίδι». Θα παρουσιάσουν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης το βιβλίο, και θα τραγουδήσει η γνωστή κυρία της πόλης, η Αμαλία Ιδούκα, τον Ολυμπιακό ύμνο φυσικά. Κλείνουμε το πρόγραμμα της Πέμπτης και περνάμε στο πρόγραμμα της Παρασκευής, το οποίο θα γίνει στο Φώτης Κοσμάς, στο στάδιο. Εκεί όλα τα σχολεία της πόλης, δημοτικά και γυμνάσια, θα βρεθούν στις κερκίδες ως φύλαθλοι, και μια μεγάλη ομάδα παιδιών, περί τα 200 παιδιά, θα διαγωνιστούν είτε σε αγωνιστικό επίπεδο αθλήματα, είτε σε αγώνες επίδειξης κάποιων αθλημάτων, τα οποία θα τα αναφέρουμε τις προσεχές μέρες, θα τα μάθουν τα παιδιά. Είναι εύκολα σπορ. Κάποια σπορ αφορούν και τους Ολυμπιονίκες, οποίους ανέφερα, Στίβου, Ξηφασκίας, Ρυθμικής, αλλά θα δείξουμε και κάποια άλλα σπορ τα οποία είναι λίγο δευτερεύοντα σε εισαγωγικά. Ναι, πιο παραγωνισμένα, ναι. Και λίγο παραγωνισμένα. Φυσικά το σπορ της πόλης, θα έλεγα, του Στίβου, το επικοντό, το μπάντμιντον, το πινκ πονγκ, ο Βαλέρος Λεωνίδης θα κάνει επίδειξη της Άρσης Βαρών. Θα έχουμε δηλαδή ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε, Ξηφασκία εννοείται, τα οποία δεν έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να δούμε από κοντά, και τα μηνύματα τα οποία θα πάρει η νέα γενιά μαθητών και αθλητών, νομίζω ότι είναι τα πιο υγιή.
Πάντως, κύριε Πατερόπουλη, μας ακούνε γονείς αυτή τη στιγμή και σκέφτονται, εγώ με τον περικομμένο μισθό ή με την περικομμένη σύνταξη που παίρνω ή με τα, γενικώς με τα λίγα λεφτά που μπαίνω στο παντελόνι μου πλέον, αναγκάζομαι από το παιδί μου όχι να βάλω δράσεις, αλλά να κόψω. Κόβουν ιδιαίτερα μαθήματα, κόβουν φροντιστήρια, κόβουν οτιδήποτε. Πώς μπορώ να πληρώσω για τον αθλητισμό? Τι μήνυμα έχετε να στείλετε λοιπόν σε αυτούς τους γονείς οι οποίοι λόγω οικονομικής κρίσης δεν στέλνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, δεν μπορούν να δώσουν αρκετά χρήματα ή είναι οι τιμές προσιτές προκειμένου ένας γονιός να στείλει το παιδί του και να πάρει τα πρότυπα που μας αναφέρατε προηγουμένως? Ναι, η συζήτηση είναι και πολύ καλή τώρα αυτή, όμως θα αναγκαστούμε να την κάνουμε. Δυστυχώς το κράτος, η πολιτεία απέχει πια από τη βοήθεια στους αθλητικούς συλλόγους. Άρα οι αθλητικοί σύλλογοι και άρα ο αθλητισμός της Ελλάδος επομίζονται στις πλάτες των γονέων. Άρα λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δυστυχώς ο καλύτερος χορηγός είναι ο ίδιος ο γονέας. Ευχαριστούμε και την αγορά της πόλης και τις ευρύτερα τις περιοχές, οι οποίοι ακόμα παρά τις δυσκολίες που περνάν, στηρίζουν τις προσπάθειές μας και με τα μικρά περιθώριά τους που μας βοηθάν και αυτοί. Και μάλιστα στο διήμερο αυτό θα στηρίξουν με παροχές τους Ολυμπιονίκες όσον αφορά την διαμονή, τη διατροφή και τα λοιπά, έτσι, για να μην υπομειστεί όλα ο εθνικός. Αθλητική διημερίδα λοιπόν, κύριε Πατερόπουλε. Ευχαριστούμε και φυσικά και την περιφέρεια και το Δήμο που στηρίζουν αυτή η προσπάθεια. Και καλούμε όλα τα παιδιά, τους μαθητές, να βρεθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις δράσεις αυτές, οι οποίες είναι πρωτότυπες. Δεν έχουμε την τύχη πολλές φορές στη ζωή μας να έχουμε κοντά μας Έλληνες Ολυμπιονίκες και να δούμε αυτά τα event τα οποία δυστυχώς μόνο στην Αθήνα γίνονται. Προλάβατε και την ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατερόπουλο, που ήσασταν μαζί μας. Καλά. Καληνύχτα.